Αυτό ήταν δύσκολο. Ήταν δύσκολο γιατί όταν ξαφνικά εμφανίζεται κάτι σε μια, μου επιτρέψετε να πω, έρημο από ερευνητική πλευρά, περιοχή, να συζητά για αυτό το πράγμα, αντιμετωπίζεται με ένα δισταγμό. Καμιά φορά μπορεί και με καχυποψία, με την καγία είναι τώρα ότι μα πειράματα θα κάνετε σε αυτή την έρευνα, τι θα κάνετε. Ήταν μία από τις λίγες περιφέρειες της χώρας, της οποίας δεν υπήρχε ερευνητικό κέντρο. Το Κετεάθ είναι το μόνο ερευνητικό κέντρο που ιδρύθηκε με κύριο σκοπό να υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του έργου Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας. Ο Πόλος Καινοτομίας αξιολογήθηκε με την καλύτερη βαθμολογία πριν 4 χρόνια. Έφερε χρήματα, έφερε ευκαιρίες συνεργασίας, τελείωσε επιτυχημένα και τώρα συνεργαζόμαστε για πώς θα φέρουμε τον καινούριο. Έχουμε σήμερα το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στη γεωργία. Το Future Farm, το οποίο είναι το έχουμε πάρει εμείς ως ΙΤΕΔΑ, ως Ινστιτούτο Δηλαδή Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγρότικων Συστημάτων. Πήραμε μόλις πρόσφατα ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που έχει για τη διαχείριση νερού και είναι στη Μεσογειακή κλπ. Και πολλά άλλα, να μην σας αναλύω. Χωρίς έρευνα, χωρίς καινοτομία, δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη. Το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας είναι το νεότερο μέχρι στιγμής ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2006 με τη φιλοδοξία να υφάνει τον ερευνητικό ιστό σε μια περιφέρεια της χώρας με μεγάλη μεν οικονομική σημασία, αλλά χωρίς καμία παράδοση και υποδομή στο πεδίο αυτό. Αφορμή αποτέλεσε η δημιουργία του Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, μια πρωτοβουλία για τη μετάγγιση τεχνογνωσίας και καινοτομιών από τα εργαστήρια στις τοπικές επιχειρήσεις. Η προσπάθεια αυτή ήταν η πρώτη στην περιφέρεια Θεσσαλίας και τελικά μερικές από αυτές τις εταιρείες επωφελήθησαν την ύπαρξη των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων και έκαναν χρήση τις καινοτομίες που αυτές οι ομάδες πρότειναν. Ο σκοπός της ιδρύσεως του ερευνητικού κέντρου ήταν αφενός μεν να δράσει συνεργαστικά με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ, αλλά και ταυτοχρόνως να είναι ένας πόλος έλξης νέων επιστημόνων με καταγωγή πιθανόν από τη Θεσσαλία, όπου θα τους έδινε τη δυνατότητα να έρθουν και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τις οποίες έχουν. Η ταυτότητα του Κετεάθ είναι τα 4 Ινστιτούτα του, το Ινστιτούτο Μηχανοτρονικής που εδρεύει στο Βόλο, το Ινστιτούτο ΑΙΤΕΔΑ που εδρεύει στην Καρδίτσα και έχει παράρτημα στο Βόλο, το Ινστιτούτο Βιοιατρικών Ερευνών και Τεχνολογιών που εδρεύει στη Λάρισα και το Ινστιτούτο Σωματικής Αποκατάστασης που εδρεύει στα Τρίκαλα. Τα Ινστιτούτα αυτά συνεργάζονται με ερευνητές και εργαστήρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας και βοηθούν γενικότερα, συμπληρώνουν τους ερευνητικούς στόχους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του ΤΕΙ Λάρισας. Σήμερα έχουμε περίπου 5 οργανισμούς που μαζί με την ΕΒΕΤΑΜ, που είναι μια ανώνυμη εταιρεία που ασχολείται και αυτή με βασική έρευνα, το ΕΘΙΑΓΕ που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας και έτσι αυτοί οι 5 τομείς συμπληρώνουν τον ερευνητικό ιστό στη Θεσσαλία. Κάπως έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το ερευνητικό κέντρο. Από ένα τοπικό ακαδημαϊκό δυναμικό προσανατολισμένο στις τοπικές ιδιομορφίες, την τοπική οικονομία, τα τοπικά προβλήματα. Και εκεί αναζήτησε την ιδιαιτερότητά του.